Η Συριακή και η Ρωσική αεροπορία διεξήγαγαν σήμερα σφοδρούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη βάση της 23ης Μεραρχίας του υποστηριζόμενου από την Τουρκία FSA. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στο χωριό Καχ που βρίσκεται στο βόρειο Ιντλίμπ. Σύμφωνα με τοπικές πηγές, οι ρωσικές και συριακές αεροπορικές δυνάμεις κατέστρεψαν 4 στρατιωτικές βάσεις, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας όσους βρίσκονταν μέσα σε αυτές. Όπως σας ενημερώσαμε στον MSHD, η Τουρκία, από την άλλη, όπως και οι ομάδες που υποστηρίζει, ετοιμάζονται πιθανότητα για επίθεση, αφού σήμερα εθεάθησαν 2 τουρκικά κομβόι, αποτελούμενα από περίπου 100 οχήματα το καθένα, που μετέφεραν στρατιωτικό εξοπλισμό, άρματα μάχης και πυροβολικό στο Ιντλίμπ της Συρίας. Η επίθεση, βέβαια, που φαίνεται να ετοιμάζουν οι τουρκικές και φιλοτουρκικές δυνάμεις, πιθανόν να στρέφεται εναντίον κουρδικών ομάδων ως αντίπεινα για πρόσφατες επιθέσεις κατά τουρκικών δυνάμεων, για τις οποίες η Άγκυρα θεωρεί υπεύθυνο το κουρδικό YPG. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, nemeshd.gr.